Μένουμε στο θέμα, ανοίγουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους μας, Γιώργος Μιχαηλίδης, Κώστας Πουλακίδες στην αίθουσα ειδήσεων. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Και βλέπουμε πλέον, Γιώργο, ότι μετά και τη σημερινή παρουσίαση του Μένουμε Όρθιοι 2 στο Ζάπιο, υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο κατατεθειμένα αφενός η κυβερνητική πολιτική, αφετέρου το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και η κυβερνητική πολιτική έχει το καλό ή το κακό, θα το δείξει ο χρόνος, ότι θα παραγάγει και αποτελέσματα το επόμενο διάστημα. Έτσι. Άρα θα φανεί αν είναι καλή ή κακή σε σχέση με το βασικό αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, αυτό πρέπει να σου πω είναι και το ελαφρυντικό που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί καλός ή κακός, όταν είσαι στην αξιωματική αντιπολίτευση, μπορεί να σου χρεωθεί ότι λες κάτι χωρίς να υπάρχουν συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο πρέπει να μεταφέρουμε τουλάχιστον από το κυβερνητικό στρατόπεδο, είναι ότι το σχέδιο το οποίο έχει καταρτιστεί μέχρι στιγμής, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να το λέει σχέδιο κουρελού, αλλά το σχέδιο το οποίο έχουν καταρτήσει στο οικονομικό επιτελείο χτίζεται βήμα-βήμα. Και αυτό, όπως έχουμε ξαναπεί και το προηγούμενο διάστημα, θα συνεχίσει να βαδίζει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Το είπε και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του ότι θα περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα, κυρίως το Σεπτέμβριο. Πρέπει να σου μεταφέρω πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο σχετικά με τις ημερομηνίες ορόσημα για τις οικονομικές παρεμβάσεις. Η μία είναι τον Σεπτέμβριο και η άλλη είναι το τέλος της χρονιάς. Οπότε εκεί ουσιαστικά θα κριθεί το τι αποτελέσματα έχει φέρει και στην αγορά εργασίας και στον τουρισμό. Άλλωστε, θα έχει περάσει ένα διάστημα στο οποίο θα μπορούμε να έχουμε βγάλει συμπεράσματα. Και μπορώ να σου πω ότι τα συμπεράσματα πλέον βγαίνουν με τρόπο υγειονομικό, χαριτολογώντας με ποια άποψη, ότι εβδομάδα παραβδομάδα ή τουλάχιστον διβδόμαδο, το οικονομικό επιτελείο έχει μπροστά τα στοιχεία και βγάζει κάποια συμπεράσματα για το πώς τα βήματα τα οποία κάνουμε για την άρση των μέτρων αποδίδουν. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αποδίδουν, αλλά από την άλλη πρέπει να σου πω ότι εάν δεν έρθουν τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπε και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Star, ότι περιμένουμε αρκετά δισεκατομμύρια πλην αυτών των οποίων έχουμε συμφωνήσει. Εδώ θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και θα ρωτήσω μόνος μου τον εαυτό μου τι σημαίνει μερικά δισεκατομμύρια. Θα σου πω, σημαίνει ότι κάτι το οποίο έχει διαρρεύσει και το προηγούμενο διάστημα, ότι η Ελλάδα διεκδικεί αρκετά περισσότερα από αυτά τα οποία τις αναλογούσαν πριν καταρτιστεί το σχέδιο. Μένει να δούμε πώς θα μοιραστούν αυτά τα χρήματα. Και πρέπει να σου πω ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι η Ελλάδα θα επωφεληθεί από την μέχρι στιγμής σωστή διαχείριση της κρίσης, όχι μόνο από τον τουρισμό, αλλά και από την οικονομία, διότι τουλάχιστον σε διπλωματικό επίπεδο η διαπραγμάτευση πλέον γίνεται με άλλους όρους, καθώς η Ελλάδα έχει αναβαθμισμένο κύρος. Πάντως, Κώστα, περιέγραψε τη βασική πρόκληση, με συγχωρείς, του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος με έναν τρόπο. Η πρόκληση για την αξιωματική αντιπολίτευση είναι να δείξει ότι παρουσιάζει έναν δρόμο ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί, μια άλλη συνταγή, και όχι ότι βάζει ένα πρόγραμμα στο τραπέζι για την αντιπολίτευση και άρα είναι όλα τζάμπα. Η δουλειά της αντιπολίτευσης και ειδικά μια αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή ενός κόμματος που είναι ιονή κυβέρνηση, φιλοδοξεί να κυβερνήσει, είναι προφανώς και είναι να καταθέτει προτάσεις, και όταν τις καταθέτει και οι προτάσεις αυτές είναι τεκμηριωμένες και δομημένες και στοιχειοθετημένες, ακόμα καλύτερα και για το δημόσιο διάλογο. Στην πραγματικότητα, αυτές οι προτάσεις θα ήταν μια πολύ ωραία αφορμή για να ξεκινήσει ένας διάλογος πολιτικός ανάμεσα στα κόμματα. Όμως, εγώ θα κάνω δύο άλλες. Στις χώρες κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα πάντως. Όχι στην Ελλάδα. Σε άλλες δημοκρατίες. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Η βασική διαφορά αντίληψης ανάμεσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι εάν έχουν μια συνολική αντίληψη, μια συνολική αποτίμηση για την κρίση. Ένα συνολικό σχέδιο για την κρίση. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν επιμένει συστηματικά όλο αυτό το διάστημα να μην παρουσιάζει ένα συνολικό σχέδιο. Ούτε στη φάση της υγειονομικής κρίσης παρουσίασε ένα συνολικό σχέδιο. Δεν μιλάω για την υγειονομική κρίση, μιλώ για την οικονομική κρίση. Στους πρώτους μήνες, μέχρι τώρα δηλαδή. Γι' αυτό και βλέπουμε κάθε εβδομάδα ανακοινώσεις, μέτρα, πρόσφατα μέτρα και άλλα μέτρα, Δεν είχε λοιπόν και τότε συνολικό σχέδιο, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε από τις αρχές, από τα τέλη του Μάρτη, ένα συνολικό σχέδιο, το Μένουμε Όρθιοι 1, έτσι όπως ονομάζει τώρα. Αυτή ήταν λοιπόν μια βασική διαφορά. Αυτό ισχύει και σήμερα. Ξέρουμε δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει να κάνει μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και διάφορα τέτοια πράγματα. Πότε? Τέλη Ιουνίου. Μα γιατί?
Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι στόχος να το αναγγείλεις, να το συζητήσεις, να το διαπραγματευτείς με τους θεσμικούς φορείς. Και περιμένουμε και συγκεκριμένα νούμερα, έτσι. Προφανώς. Πόσο μείωση προκαταβολής φόρου, για παράδειγμα. Εδώ είναι που μπορεί να κάνεις τη σύγκριση. Ναι. Εδώ είναι που μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση. Τι λέει το ένα κόμμα και τι λέει το άλλο κόμμα. Το ένα κόμμα λοιπόν κρύβεται. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να γίνει και ο δημόσιος διάλογος στον οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα. Το δεύτερο το οποίο αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, η δεύτερη παρατήρηση που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξής. Ότι συστηματικά ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να επανακτήσει μια επικοινωνία με αυτό που λέγαμε, με αυτό που αποκαλείται μεσαία τάξη. Ναι. Μεσαία τάξη, να σημειώσω, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που είναι στο μεσαίο κοινωνικό εισόδημα, στο μεσαίο εισόδημα, αλλά και αυτοί που είναι και λίγο παρακάτω. Και παίρνουν και λιγότερα χρήματα, αλλά έχουν μια σταθερή δουλειά. Οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται ως μεσαία τάξη. Επομένως, ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί συστηματικά να βρει δεσμούς πάλι με αυτούς, ναι, μέσα από προτάσεις όπως είναι η κάλυψη του ασφαλιστικού και του μισθολογικού κόστους, όπως είναι το επίδομα έκτακτης ανάγκης, όπως είναι η μη επιστρεπτέα ενίσχυση σε αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις. Αυτά είναι μεσαία τάξη. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ήταν εκεί εμποροβιοτέχνες και δεν ήταν εκεί βιομηχανοί. Άλλωστε, η ιστορία έχει δείξει ότι όποιος παίρνει την μεσαία τάξη μαζί του παίρνει και τις εκλογές. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πάρα πολύ.